Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Σήμερα θα σας κάνω ένα αγαπημένο κυριακάτικο φαγητό. Έχω ψαρονέφρι, το οποίο θα το μαγειρεύω και ολόκληρο, το ροδίζω, αλλά σήμερα θα το κόψω σε φετούλες. Θα καθαρίσω αυτές τις ίνες. Ο πατέρας μου είχε πρόβατα στο χωριό και κόβαμε συχνά, σφάζαμε δικά μας σαρνιά και προβατάκια και έχω εντρυφήσει στην εργασία του κρεοπόλη. Καθαρίζουμε αυτά και το κόβουμε σε φέτες. Τέρνοντας. Ωραία. Παλιά το μαγείρευα λεμονάτο. Μετά έκανα μια ανακάλυψη, δημιούργησα μια δική μου συνταγή. Επειδή τα παιδιά δεν τρώνε πιπεριά, απλά προσθέτω μέσα 2 πιπεριές και τις αφαιρώ στη συνέχεια, μετά το βρασμό. Προσθέτω και μουστάρδα και αφού βράσει θα έβαζα παλιά corn flour για μαγειρική. Μια μέρα που δεν είχα, αράωσα αλευράκι. Λέω παλιά πως έκαναν οι δικοί μου χυλό και έτρωγαν με αλεύρι. Ο χυλός στα βλάχικα λέγεται κουλιά σου. Και έκαναν με διάφορους τρόπους χυλό, κουλιά σου. Ο πιο απλός ήταν αλευράκι, νεράκι, βούτυρο. Και αφού έβραζε ο χυλός, έπιζε, πρόσθεταν μέσα τυρί, φέτα. Τέλειο, είχε τη γεύση του τραχανά. Ήταν ένας τραχανάς ταχείας χρήσης. Έχουμε και εδώ πέρα. Καθάρισα και αυτό. Τώρα θα βάλουμε το λαδάκι μας. Περίπου μισό ποτήρι φλιτζάνι τσαγιού. Ας βάλουμε αυτά. Και συνεχίζω με το άλλο. Έχει ένα δεύτερο εδώ πέρα. Φιλετάκι. Ωραία. Αυτό θα το βάλουμε έτσι. Τώρα θα το σοτάρουμε το κρεατάκι από όλες τις πλευρές να ροδίσει. Παράλληλα θα βάλω το
βουτυράκι εδώ, θα βάλω ριζάκι, μισό, είναι μακρύ κοκό για πιλάφι, σε αναλογία 2:1, νερό. Θα βάλουμε εκεί μέσα και λίγο φόνι λαχανικών. Λοιπόν, τα υλικά μας που χρησιμοποιούμε είναι ψαρονέφρι, αλάτι, μαύρο πιπέρι, κρασάκι που θα το σβήσουμε, αλατάκι και 2 πιπεριές. Και για γαρνιτούρα έχω εδώ το ριζάκι και στη συνέχεια θα κάνουμε και πατατούλες τηγανιτές για όποιον δεν θέλει ρύζι. Από όλα έχει ελπίζω να μας σημαίνει. Έχει εναλλακτικές. Καταβούληση. Θα το αφήσω να ροδίσει αρκετά καλά και στη συνέχεια θα ρίξουμε τα υπόλοιπα. Το ροδίσαμε από όλες τις πλευρές να θωρακιστεί. Και τώρα θα το σβήσω με το κρασάκι. Θα ρεώσω λίγο με λίγο νερό το μουστάρδα. Θα βάλουμε και τις 2 πιπεριές. Θα βάλουμε και το αλατάκι τώρα. Αλατάκι. Πιπεράκι. Εξαφνίστηκε τώρα το αλκοόλ και θα προσθέσω το μουστάρδα. Θα προσθέσω και ακόμη λίγο νεράκι. Έτσι να σκεπάσει τα κρεατάκια. Και θα κλείσουμε τη χύτρα. Από την ώρα που θα έχει την ένδειξη θα το βράσω για 10 λεπτά. Στη συνέχεια θα ανοίξω το καπάκι για να δέσω τη σάλτσα με το αλεύρι. Τώρα θα δείξω στα παιδάκια που δεν ξέρουν να τηγανίζουν πατάτες, γιατί ο γιος μου προχτές εδώ, ο κύριος που με βιντεοσκοπεί, με ρώτησε πως τις τηγανίζω. Για όσους δεν έχουν τηγανίσει πατάτες, λοιπόν, βάζουμε το λάδι. Ο οποίος ξέρει τώρα να προσθέσουμε. Ναι, γιατί τώρα έμαθε. Θα βάλουμε το λάδι. Θα σκουπίσουμε την πατάτα για να μην πιτσιλάει. Και κόβουμε φετούλες και σε κομματάκια, ομοιόμορφα. Εσείς μπορείτε να τα κόψετε σε ένα σκεύος και στη συνέχεια να τα βάλετε στο τηγάνι. Εγώ τα κάνω έτσι. Έχω καεί πολλές φορές, αλλά μυαλό δεν βάζω. Ενώ το σκούπισα, η πατάτα έχει μέσα υγρασία και πιτσιλάει. Έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και
Και ο Αποστόλης έμαθε να τηγανίζει πατάτες. Έκανε μόνος του μία τηγανιά. Κόβουμε σε φέτες. Και σε μικρά κομματάκια. Άρα με λίγα λόγια, άμα μπορώ εγώ, μπορείτε κι εσείς. Ακριβώς. Όλοι μπορούμε, αρκεί να θέλουμε. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο θα κόψω όλες. Θα τις ανακοινούμε να ροδίσουν από όλες τις μεριές. Οι πατάτες ρόδισαν και το κρέας έχει βράσει. Σε λίγο θα βάλω το αλευράκι για να δέσω το ζωμό. Τη σάλτσα. Τώρα θα βγάλουμε τις πατατούλες και θα τις αλατίσουμε στο πιατέλα. Μια χαρά έγιναν οι πατατούλες. Λοιπόν, ρίχνουμε εδώ αλατάκι. Ωραία. Το ριζάκι είναι και έτοιμο. Τώρα, εδώ έχω τις πιπεριές. Θα τις αφαιρέσω τις πιπεριές. Είπαμε. Γιατί τα παιδάκια δεν θέλουν πιπεριές. Και γι' αυτό τις έχω βάλει και ολόκληρες, για να μην μου διαλυθούν μέσα. Για να μπορώ να τις αλλιεύσω. Και τώρα θα προσθέσω κρύο νερό στο αλεύρι. Τρεις κουταλιές έβαλα αλεύρι. Θα το διαλύσω. Καλά, καλά. Και θα το ρίξω στην κατσαρόλα να δέσει η σάλτσα. Συνήθως το κάνω με τη σίτα το αλευράκι, για να μην μου κάνει σβόλους, αλλά σήμερα λόγω βιασύνης, αλλά έχω και άλλη λύση. Θα την πάρω τώρα τη σίτα και θα κρατήσει τους σβόλους. Πολύ απλό και εύκολο. Πάρα πολύ ωραία. Και δασπαδί μου, κλικ κλικ κόλπο. Το βάζουμε πάνω στη φωτιά. Δύο λεπτά για να δέσει η σάλτσα. Σερβίρω. Έτοιμο το πιάτο μας. Ψαρονέφρι με σάλτσα, μουστάρδας και πιπεριάς. Και πιπεριά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Και like στη σελίδα μου στο Facebook. Γεια σας!